Πώς να κάνεις διαλυματική νηστεία χωρίς να πεινάς. Θα μάθουμε σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, και σε αυτό το βίντεο, όπως λέει και ο τίτλος, θα μιλήσουμε για τη διαλυματική νηστεία, αλλά πιο συγκεκριμένα πώς να κάνεις διαλυματική νηστεία χωρίς να πεινάς. Όταν μιλάω για κάποιον για τη διαλυματική νηστεία, είναι ότι το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι: Σαρό, είσαι τρελός. Εδώ δεν μπορώ να μην φάω σε 3 ώρες. Εσύ περιμένεις να μην φάω 16 ώρες. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς? Και αυτό θα καλύψουμε σε αυτό το βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσεις να κουμπώσεις αυτό το like, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, με κάθε ένα like αυξάνεται ο μεταβολισμός όλου του κοινού κατά μία ολόκληρη μονάδα. Μπορεί να μην σου φαίνεται πολύ, αλλά φασούλη, γεμίζει το σακούλι και χωρίς να το καταλάβεις, θα έχεις φτάσει 5.000 θερμίδες μεταβολισμό και θα καίει φωτιά το σώμα σου, το λίπος αβούτυρο. Οπότε μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Όταν πρώτο ακούει κάποιος για διαλυματική νηστεία, όπως είπα προηγουμένως, το πρώτο πράγμα που λέει είναι πώς θα αντέξω εγώ 16 ώρες χωρίς να φάω. Αυτό είναι η αλήθεια ότι πίστευα και εγώ όταν πρώτο άκουσα για τη διαλυματική νηστεία και όταν πρώτο έμαθα για τη διαλυματική νηστεία. Παλιά έτρωγα πολλά συχνά αραιά γεύματα για να μπουστάρει το μεταβολισμό και θυμάμαι ότι έτρωγα, ας πούμε, το πρωινό μου και δεν έβλεπα την ώρα να έρθει η ώρα για το δεκαπιανό μου. Και μετά δεν έβλεπα την ώρα να έρθει η ώρα για το μεσημεριανό μου, δεν έβλεπα την ώρα να έρθει η ώρα για το απογευματινό μου και το τελευταίο γεύμα της ημέρας ήταν και το χειρότερο, γιατί ήταν αυτό στο μυαλό μου, έτρεχε αυτό στο μυαλό μου ότι είναι το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Πώς διάολο θα καταφέρω να αντέξω μέχρι αύριο το πρωί να μην ξαναφάω. Μετά τις πρώτες μέρες που πίναγα άπειρα, άρχισα να πεινάω πολύ λιγότερο και η πείνα σχεδόν είχε μηδενιστεί. Και έμαθα κάποια πραγματάκια στην πορεία, τα οποία το έκαναν πολύ πιο εύκολο. Εάν δεν ξέρεις ακριβώς περί τίνος πρόκειται η διαλυματική νηστεία κουλουπού κουλουπού, θα σου πρότεινα να πας να τσεκάρεις αυτό το βίντεο, στο οποίο λέω γιατί πιστεύω η διαλυματική νηστεία είναι ο καλύτερος τρόπος για να χάσεις 10 κιλά λίπος σε 3 μήνες. Και λέω τα θετικά, τα αρνητικά και μια περίληψη του τι είναι η διαλυματική νηστεία. Πολύ πολύ περιληπτικά, η διαλυματική νηστεία είναι ουσιαστικά όταν τρως για 8 ώρες αντί για τις κανονικές 24, έχεις ένα παράθυρο σύντησης 8ωρο και τις υπόλοιπες 16 δεν τρως. Πώς θα αντέξουμε αυτές τις 16 ώρες? Αυτό που δεν ήξερα πριν ξεκινήσω τη διαλυματική νηστεία είναι ότι από τις 16 ώρες τις 8 κοιμάσαι. Μπορεί να νομίζεις ότι είναι 16 ώρες και είναι πάρα πολλές, και αν να περάσουν 16 ώρες και πώς γίνεται να περάσουν 16 ώρες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 ώρες. Εντάξει, οπότε οι μισές απλά κοιμάσαι. Εάν θες να συζητήσουμε παραπάνω για τον ύπνο, γιατί ο ύπνος είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου και το σώμα σου, πήγαινε να τσεκάρεις αυτό το βίντεο που λέω πώς μπορείς να χάσεις λίπος ενώ κοιμάσαι. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, θα σου πρότεινα να το τσεκάρεις, γιατί αν δεν κοιμάσαι καλά, γίνεσαι πιο χαζός, κάνεις χειρότερες αποφάσεις, δεν σκέφτεσαι καθαρά, πεινάς περισσότερο, είναι κατάρα, μια κατάρα και μισή. Εντάξει, αν είχα να διαλέξω μεταξύ του καλύτερου λιποδιαλύτη στον κόσμο και ποιοτικού ύπνου, θα διάλεγα ποιοτικό ύπνο κάθε μία φορά. 16 ώρες κοιμάσαι τις 8. Τώρα, μου πεις, εγώ Σαρώ, κοιμάμαι 4 ώρες, κοιμάμαι 3 ώρες. Κακό του κεφαλιού σου. Εντάξει, προσπάθησε να κοιμάσαι τουλάχιστον ένα 8ωρο. Αν δεν μπορείς 8, 7. Άντε 6 στην καλύτερη. Αλλά με τίποτα, λιγότερο από 6. Και αν κοιμάσαι περισσότερο, κοιμάσαι 10 ώρες, ακόμη καλύτερα. Εντάξει, γιατί όταν κοιμάσαι, δεν μπορείς να τρως. Οπότε, ύπνος, πάρα πολύ σημαντικό. Από τις 16 ώρες, τις 10, ας πούμε, τις 8 πες, κοιμόμαστε και μένουν οι υπόλοιπες 8. Τώρα, σε αυτές τις 8 ώρες, τι μπορείς να κάνεις για να μην πεινάσεις? Όταν πρώτο ξεκινήσεις διαλυματική νηστεία, την πρώτη μέρα θα πεινάσεις. Κακά τα ψέματα. Τη δεύτερη μέρα θα πεινάσεις, αλλά μετά από περίπου 4-5 μέρες μπαίνει στη ρουτίνα το σώμα σου, αρχίζει και το συνηθίζει το σώμα σου πάρα πολύ εύκολα και σταματάς να πεινάς. Εντάξει. Αυτή η λύσα, αυτή η πείνα που είχες την πρώτη μέρα δεν θα την έχεις πια. Και αυτό είναι επειδή το σώμα μας έχει συνηθίσει από την προϊστορία με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παλιά, αν το σκεφτείς, πηγαίναμε και κυνηγάγαμε αντιλόπες. Ξέρω ότι το παράδειγμα με τις αντιλόπες το φέρνω κάθε 3 και λίγο. Κάποιος είχε σχολιάσει και να. Είχε κάνει και ένα σχόλιο με λέει: Εγώ σε όλη μου τη ζωή δεν έχω φάει αντιλόπι. Λοιπόν, παλιά στην προϊστορία τρώγαμε κάθε μέρα αντιλόπες. Τι κάναμε, βγαίναμε έξω, αρχίζαμε και ψάχναμε, κυνηγούσαμε και πιάναμε το θύραμά μας και το τρώγαμε. Τώρα, δεν είχαμε ούτε ψυγεία, δεν είχαμε ούτε αφθονία στο φαγητό, δεν είχαμε τίποτα από αυτά. Τρώγαμε το φαγητό μας, το θύραμά μας, το τρώγαμε και μετά τελείωσε. Περιμένουμε την επόμενη μέρα, πάμε να ξανακυνηγήσουμε. Οπότε αυτό το μικρά και αραιά γεύματα δεν έπαιζε στην προϊστορία. Ενώ στην προϊστορία δεν υπήρχε και παχυσαρκία. Έτσι. Οπότε είναι μια λειτουργία του σώματος, η νηστεία, η οποία είναι μέσα μας. Την έχουμε μέσα μας, στο DNA μας. Οπότε, όταν αρχίζεις και μπαίνεις πάλι σε αυτή τη ρουτίνα, το σώμα σου το αναγνωρίζει για πλάκα. Και σκέψω ότι τα τελευταία χρόνια που έχουμε αφθονία στο φαγητό κουλουπού κουλουπού είναι μια τρίχα από τα μουσια μου. Αν όλα τα μουσια μου είναι η προϊστορία και η ιστορία και ό,τι έχει περάσει η ανθρωπότητα, μια τρίχα είναι τα τελευταία χρόνια που έχουμε αφθονία σε φαγητό, ψυγεία, κουλουπού κουλουπού. Οπότε, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να το θυμηθεί πάλι το σώμα σου αυτή την παλιά λειτουργία. Πρέπει να αντέξεις περίπου 5 μέρες, ένα challenge κάνεις στον εαυτό σου, πες θα αντέξω 5 μέρες χωρίς να σπάσω την νηστεία μου. Και θα δεις ότι την πέμπτη μέρα τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολα. Ένα άλλο μυστικό όπλο όταν κάνουμε διαλυματική νηστεία είναι να πίνουμε καφέ.
Το καφέ σκέτο. Εγώ μια αμαρτία που έχω, μπορώ να πω, είναι ότι πάντα μ' αρέσει ο φραπές. Στιγμιαίος καφές προφανώς είναι χειρότερο είδους καφέ. Μετά έχουμε τον ελληνικό. Εάν δεν πίνεις καφέδες, μπορείς να πιεις ενεργειακά ποτά, μπορείς να πιεις τσάγια, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι, αλλά πολύ σημαντικό να μην έχουν θερμίδες όλα αυτά. Γιατί οι θερμίδες, η ζάχαρη θα σου προκαλέσει πείνα. Εντάξει, θα σου κάνει ένα spike στην ινσουλίνη, θα σου ανεβάσει λίγο την ινσουλίνη και μετά θα κρασάρει η ινσουλίνη και θα σου πέσει πολύ ενέργεια και θα αρχίσει να πεινά χωρίς λόγο κάπου στις 10-11 το πρωί. Εάν έκανε διαλυματική νηστεία και έβαζε ζάχαρη στο καφέ σου, για παράδειγμα, και μετά ψώμο λυσούσε, το θεωρώ 100% φυσιολογικό γιατί φταίει η ζάχαρη. Εντάξει, δεν φταίει ότι δεν έφαγε τίποτα. Είναι επειδή έφαγε ζάχαρη με άδειο στομάχι. Τώρα, ο σκέτο καφέ ή τα ενεργοκυριακά ποτά κουλουπού. Το θετικό με αυτά ποιο είναι? Ότι έχουν καφείνη μέσα. Εντάξει, και καφείνη είναι από τα καλύτερα λιποδιαλυτικά. Όταν παίρνει χάπι λιποδιαλύτη, όλα τα χάπια, όλα τα συμπληρώματα, τα λιποδιαλυτικά έχουν μέσα καφείνη. Και η καφείνη κάνει το 90% τη δουλειά. Καφέ, πάρα πολύ ισχυρό λιποδιαλυτικό, αλλά δεν το παρακάνουμε. Γιατί αν το παρακάνουμε, τι γίνεται μετά? Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι το βράδυ. Καφέ το πρωί και καφέ, ξέρω εγώ, κάπου προς το μεσημέρι, όταν δηλαδή θα πιες, πες 8 η ώρα ξυπνάς, πας δουλειά, θα πιες τον πρώτο σου καφέ. Ωραία. Μετά, κατά τις 10-11 θα αρχίσει πάλι μια πείνα. Εκεί θα σκάσει ένα δεύτερο καφέ. Και αυτό θα σε κρατήσει μέχρι το μεσημέρι που θα φας το πρώτο σου γεύμα. Πάντα συνοψίσουμε. Πρώτον, από τις 16 ώρες, τις 8 κοιμάσαι. Οπότε μένουν 8 ώρες. Τώρα σε αυτές τις 8 ώρες θα κάνεις, θα πιεις ένα καφέ με το που ξυπνήσεις και ένα καφέ αν και όταν ξαναπεινάσεις. Και ο καφές σκέτος. Μπορεί να μην έχει την καλύτερη γεύση, μπορεί να μην είναι το αγαπημένο σου, αλλά να είσαι σίγουρος ότι θα αφανίσει την πείνα μια και καλή. Επίσης, μπορείς να πίνεις πολύ νερό, εντάξει, όχι πάρα πολύ, μην το παρακάνουμε. Τώρα, ο άλλος μου λέει, Σαρώ, εγώ όταν πίνω νερό, πεινάω περισσότερο. Οκ, ναι, εσύ μπορεί να είσαι εξωγήινος ή κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε για να το παρακάνεις με το νερό. Δεν είπαμε να πίνεις ένα λίτρο κάθε 5 λεπτά επειδή πεινάς. Σκέψου ότι έχεις μια τράπουλα με χαρτιά και έχεις, ξέρω εγώ, το καφέ, έχεις τον ύπνο, έχεις το νερό. Θα το ρίξεις μία φορά. Δεν το ρίχνεις κάθε 5 λεπτά νερό. Εντάξει, αλλιώς θα μου πάθεις τίποτα. Μία φορά την ημέρα, έστω, να το παίξεις στα χαρτί, άμα πεινάσεις να πιεις νερό, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε, νερό. Μετά έχουμε τους καφέδες, μετά έχουμε τον ύπνο. Και τώρα ένα ακόμη hack είναι να είσαι παραγωγικός στις ώρες που νηστεύεις. Οπότε όταν νηστεύεις, τι θα κάνεις? Θα κάθεσαι καθιστό σε μια καρέκλα και θα σκέφτεσαι, Παναγία μου, πότε θα έρθει η ώρα να φάω? Όχι. Θα κρατήσεις το μυαλό σου απασχολημένο. Θα κάνεις άλλα πράγματα. Θα δουλέψεις, καθαρίσεις το σπίτι, πας μια βόλτα, το σκυλί, πας για ένα περπάτημα, για ένα τρέξιμο, θα περάσει η ώρα. Θα έρθει η ώρα για το πρώτο γεύμα. Και επίσης, πάρα πολύ σωστό και αυτό, τις ώρες της σύντησης θα φροντίσεις να χορτάσεις. Έστω στα δύο γεύματα, έστω σε ένα από τα δύο γεύματα, φρόντισε να γεμίσει το στομάχι, να νιώσεις κορεσμό. Μόνο τότε καταλαβαίνει ο εγκέφαλος ότι έχεις χορτάσει και ότι είσαι okay για την ημέρα σου και δεν θα πεινάσει για μία-δύο μέρες ακόμα. Εάν τρως εσύ τώρα κάθε τρεις και λίγο ένα μικρό αραιό γεύμα, ένα τοστάκι εδώ, μια μπανάνα εκεί, μια φέτα με ταχίνι παρακεί, αν δεν νιώσει το στομάχι αυτό το φούσκωμα, λογικό είναι να πεινάς συνέχεια. Από τη στιγμή που φουσκώσει το στομάχι και νιώσει αυτό το κορεσμό, μετά για τις επόμενες μία-δύο μέρες είσαι πολύ καλύτερα. Οπότε, αν έστω μία φορά την ημέρα τρως αρκετά για να φουσκώσει το στομάχι, αλλά μην το παρακάνεις να φας άμος χάρη, να φας το σύμπαν όλο, φάει, ξέρω εγώ, τη σαλατούλα σου, να νιώσεις ότι το στομάχι έχει φουσκώσει. Όχι υπερβολικά. Δηλαδή να φας, θα χορτάσεις, θα φας και λίγο παραπάνω. Έστω μία φορά την ημέρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για την επόμενη μέρα, για τις 16 ώρες συνηστείας, να μην πεινάς. Οπότε αυτά είναι τα tips μου. Καφές, ύπνος, νερό, ενεργειακά ποτά και τέτοια, αναψυκτικά με 0 θερμίδες και τις ώρες σύντησης, έστω ένα γεύμα να είναι αρκετά χορταστικό για να σε κρατήσει ακόμα και για την επόμενη μέρα. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσο είναι που φορά, αν προσέχετε και να γυμνάζεστε.